Μιχάλη, καλησπέρα από τη Λευκοσία, σε ακούμε. Έμεινε καλησπέρα από τη Γενέβη. Να πούμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η αποστολή αναχωρήσε λίγο από το ξενοδοχείο του Τσεκολινέτρα για το αεροδρόμιο για την επιστροφή προς την Κύπρο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ικανοποιημένος με τις εξελίξεις. Βεβαίως θα ήταν πιο ευχαριστημένος αν η Τουρκία υποχωρούσε για πρώτη φορά από το 1974, κάτι που δεν έγινε. Θεωρεί ότι το αποτέλεσμα της διάσκεψης για την Κύπρο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη ριζική διαφοροποίηση των συνθήκων ασφαλείας που ισχύουν από το 1960. Το ίδιο, όπως ανέφερε, κάνει και η ανακοίνωση των ΗΠΑ. Ο κ. Αναστασιάδης πιστεύει ότι στην ανακοίνωση καταγράφεται ξεκάθαρα η πρόθεση των συμμετεχών να εξεύρουν μια κοινά αποδεκτή λύση όσον αφορά την ασφάλεια και τις εγγυήσεις, η οποία να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των δύο κοινοτήτων. Αναγνωρίζεται, είπε, και το γεγονός ότι η ασφάλεια του ενός δεν μπορεί να αποτελεί απειλή για τον άλλον. Και αυτό δημιουργεί τις προοπτικές, αλλά και αποτελούν όρους εντολής για την ομάδα των εμπειρογνωμόνων, ώστε να επεξεργαστούν νέες μορφές αποδεκτές και να διαφοροποιηθούν ριζικά τα όσα ίσχυαν με βάση τις εγγυήσεις του 1960. Ο κύριος Αναστασιάδης Έμπειλη αναφέρθηκε και στο χάρτη που έδωσαν οι Τούρκοι και είπε πως αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά από την εισβολή. Σε αυτόν τον χάρτη τόνισε καταγράφεται η επιστροφή υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση σημαντικού ποσοστού των κατεχομένων εδαφών. Είπε ακόμη ότι για πρώτη φορά συγκρίθηκε πολυμερή διάσκεψη για την Κύπρο στην παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, κατά τη διάρκεια της οποίας η Τουρκία ενεπλάγει για πρώτη φορά σε διάλογο με την Κυπριακή Δημοκρατία. Θα πούμε λοιπόν ότι οι εμπειρογνώμονες θα επιστρέψουν στην Ελβετία, μάλλον όχι στην Γενέβη αλλά στη Ζυρίχη, στις 18 Ιανουαρίου για να συνεχίσουν αυτό το διάλογο. Με την ελπίδα, Έμιλη, ότι μετά από μερικές εβδομάδες θα μπορέσουν να επιστρέψουν, να έρθουν στην Γενέβη οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας και της Βρετανίας και ο πρόεδρος της Τουρκίας. Έμιλη, αυτά από μένα. Μάλιστα. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Έχουμε διανύσει.